την καρδιολογική εταιρεία και φυσικά και τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κανακάη, για την πραγματικά σημαντική υποστήριξη που είχαμε. Πράγματι, μας βοήθησαν πολύ στη δημιουργία αυτή τη ομάδα τη καρδιογκολογία, που είναι νεοσύστατη, η οποία μπορώ να σας πω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί την έγκριση την πήραμε, νομίζω, Μάρτιο-Απρίλιο, κάπου τόσο ήταν, δηλαδή μέσα σε 4 μήνες, ήδη αριθμούμε 60 μέλη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια. Τώρα, από την άλλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εσάς που είστε τώρα εδώ παρόντες. Κατά διαστήματα δεν υπήρχαν και άνθρωποι να καθίσουν. Και 160 άτομα πριν από λίγο, στο προηγούμενο βέβαια τραπέζι, που παρακολουθήσαν διαδικτυακά, 180-140 παίζουν αυτοί, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν τον τομέα, τον καινούριο που ονομάζεται καρδιογκολογία. Να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση ιδιαίτερα και εσάς βέβαια που είσαστε παρόντες, αλλά τους προέδρους, τους συζητητές, τους ομιλητές. Και εγώ προσωπικά είμαι της άποψης, εγώ επέμενα να είμαστε εμείς εδώ παρόντες, διότι η ζωή συνεχίζεται. Ο Θανάσης Τσούκας πριν από λίγο μου λέγε ότι το πρωί παρακολουθούσε διαδικτυακά και σήμερα είναι εδώ. Τώρα είναι το απόγευμα, είναι εδώ. Και η αίσθηση που έχει, και πέσανε, λέω την αλήθεια, Θάνο, αισθάνεται πολύ διαφορετικά να παρακολουθεί ζωντανά από το να παρακολουθεί διαδικτυακά. Επιμένω λοιπόν εγώ σε αυτή τη θέση που εξέφρασα, άλλοι κάνουν μόνο διαδικτυακά, να υπάρχει αυτό το μεικτό σύστημα, όπως το βλέπετε, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σωστό το ζωντανό με τον ύξη κίνδυνο, αλλά όπως βλέπετε είμαστε αραιά τοποθετημένοι και νομίζω ότι θα έχουμε και ευχάριστα αποτελέσματα. Για να μην μακρηγορώ ως Παρασκευαΐδης, θα σας ευχαριστήσω ξανά και εκ μέρους του καθηγητού, διευθυντού της θεραπευτικής και πριν ήταν φυσικά του ΕΚΠΑ, του κυρίου Δημόπουλου, που σας είπα προηγουμένως, παρόλο που ήθελε, δεν είναι δυνατόν να είναι μαζί μας, να ανοίξουμε αυτό το, και επίσημα αυτό το συνέδριο και να παρακαλέσω τους επόμενους προέδρους και ομιλητές να είναι έτοιμοι για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.